Η σημερινή εκδήλωση επιβραβεύει το μεταπτυχιακό, το ελληνοαζέρικο μεταπτυχιακό, διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου, με την χρηματοδότηση και επιδότηση του μεταπτυχιακού μας. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Καρυπίδη, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και τα στελέχη του ΤΑΠ, την κυρία Παπαλεξανδρή και τον κύριο Κοσλόπουλο, οι οποίοι συνέβαλαν και στήριξαν την προσπάθεια αυτή, την ιδέα αρχικά του κυρίου Καρυπίδη, την οποία στήριξαν και σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη στιγμή να ακούσουμε τα αποτελέσματα, αλλά και θα λέγαμε την ανακοίνωση επιδότησης του μεταπτυχιακού μας. Θέλω εδώ να σας πω ότι το ελληνοαζέρικο μεταπτυχιακό, διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου, είναι το μοναδικό ελληνοαζέρικο το οποίο υπάρχει, αλλά και είναι το μοναδικό μεταπτυχιακό στην Ελλάδα αυτής της ειδικότητας. Νομίζω ότι οι φοιτητές οι οποίοι θα εκπαιδευτούν, θα εκπαιδευτούν και θα είναι υψηλά στελέχη αύριο σε πολλές εταιρείες, είτε εθνικές είτε διεθνικές. Αλλά το μεταπτυχιακό αυτό βοηθάει, πιστεύω, και στις διεθνείς σχέσεις της χώρας μας, αλλά και βοηθάει στις σχέσεις και στην τοπική κοινωνία και οικονομία. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στο μεταπτυχιακό μας έρχονται από τα 70 άτομα τα οποία σπουδάζουν σήμερα, περίπου 50 φοιτητές είναι εκτός Καστοριάς και έρχονται κάθε Παρασκευή και Σάββατο και σπουδάζουν στην Καστοριά. Νομίζω αυτό είναι πολύ θετικό στοιχείο, το οποίο επιβεβαιώνει και την ιδέα του κύριου Καρυπίδη να στηρίξει αυτό το μεταπτυχιακό στην ακριτική μας Καστοριά. Για μας είναι μια πολύ ιδιαίτερη ημέρα η σημερινή, όταν μετά από τις τεράστιες προσπάθειες του Περιφερειάρχη μας, του κυρίου Καρυπίδη, έχουμε σήμερα μαζί μας τη Γενική Διευθύντρια του ΤΑΠ Ελλάδος, την κυρία Παπαλεξανδρή, και έτσι επιβεβαιώνεται με τον καλύτερο τρόπο η πραγματική, η ουσιαστική βοήθεια που δίνουν στα μεταπτυχιακά μας τμήματα. Είναι σημαντικό ότι έχουμε δύο μεταπτυχιακά, χρηματοδοτούνται δύο μεταπτυχιακά στα θέματα της ενέργειας. Το ένα μεταπτυχιακό, σας το είπε ο συνάδελφος ο κύριος Σίσκος, συνεργασία του Ιδρύματός μας, του ΤΕΗ εδώ με τους Αζέρους, και το άλλο μεταπτυχιακό είναι του δικού μας του Πανεπιστημίου, που έχει να κάνει περισσότερο με τα συστήματα ενέργειας. Εμείς είχαμε πει, θυμόσαστε και τις προηγούμενες χρονιές, πέρσι τέτοια εποχή περίπου, λέγαμε ότι είτε χρηματοδοτηθούμε είτε δεν χρηματοδοτηθούμε, εμείς το μεταπτυχιακό ως πανεπιστήμιο στην Καστοριά θα το κάνουμε. Το κάναμε, αλλά τώρα αισθανόμαστε πολύ πιο ασφαλείς όταν έχουμε και αυτή τη χρηματοδότηση. Είναι τεράστιο σημασίας ότι το μόνο μεταπτυχιακό της Πολυτεχνικής Σχολής γίνεται στην Καστοριά και θέλουμε να ελπίσουμε ότι και το επόμενο που θα κάνουμε και αυτό θα έχει πάλι έδρα την Καστοριά. Πιστεύω πάλι με τη βοήθεια και της Περιφέρειας, κύριε Περιφερειάρχη. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ εκπροσωπώντας τον ΤΑΠ, το Διαδραστικό Αγωγό Φυσικού Αερίου, καθώς ξεκινάμε τη χρηματοδότηση των δύο μεταπτυχιακών προγραμμάτων στα δύο ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Δυτικής Μακεδονίας. Είναι μια από τις πιο σημαντικές δράσεις μας. Είναι μια επένδυση ύψους 1 εκατομμυρίου. Και ελπίζουμε και εύχομαι κάθε επιτυχία και στους κυρίους καθηγητές και στα παιδιά που θα ξεκινήσουν τα προγράμματα και φέτος. Ναι, σήμερα είναι μια πάρα πολύ σημαντική μέρα. Όχι μόνο για την ανώτατη εκπαίδευση, όχι μόνο για την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά είναι μια σημαντική μέρα στο πώς αποκαθιστούμε αδικίες και επιφέρουμε δίκαιο στη δημόσια ζωή. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν, την κοινοπραξία του ΤΑΠ, όλες τις εταιρείες που από την πρώτη στιγμή, με το που καταθέσαμε την πρόταση, αγκάλιασαν αυτό το εγχείρημα. Γιατί αγκαλιάστηκε αυτό το εγχείρημα? Γιατί εμπεριέχει γνώση, συνεργασία, φιλία μεταξύ των λαών, έτσι ώστε αυτός ο αγωγός, πέρα από ότι μεταφέρει ένα πολύτιμο αγαθό και για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη, δίνει δυνατότητες να επενδύσουμε στη γνώση και στην καινοτομία, να πορευτούμε από κοινού και οι ευρωπαϊκές χώρες αλλά και οι χώρες από όπου πηγάζει αυτό το αγαθό, για να απαντήσουμε στα ζητήματα του αύριο. Νομίζω έτσι πρέπει να προσεγγίζονται τα θέματα και έτσι θα είμαστε πιο αισιόδοξοι για το αύριο. Σε ό,τι αφορά την Καστοριά, ήταν η πρώτη επιλογή αυτά τα δύο μεταπτυχιακά να γίνουν στην Καστοριά, γιατί με αυτόν τον τρόπο αποκαθιστούμε αδικίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπου καλλιεργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια προσδοκίες σε αυτήν εδώ την περιοχή για πανεπιστημιακή σχολή και συγκεκριμένα την αρχιτεκτονική. Ουδέποτε υλοποιήθηκε, μείναν οι προσδοκίες και εμείς σε αυτές τις προσδοκίες απαντάμε με τέτοιου είδους ενέργειες,
με τα μεταπτυχιακά και ελπίζουμε και με τα ακαδημαϊκά περιφερειακά ανώτατα συμβούλια να τεκμηριώσουμε και σε αυτά τα συμβούλια το δίκαιο αίτημα της Καστοριάς για την αρχιτεκτονική σχολή, αφού η Καστοριά από μόνη της αποτελεί ένα ανοιχτό εργαστήρι, όπου μέσα και από αυτή τη σχολή θα μπορούμε να αναπτύξουμε συνέργειες που να έρχονται και από τα Βαλκάνια επιστήμονες και φοιτητές να παρακολουθούν εδώ τα μαθήματα με εξωστρέφεια και συνεργασία. Για μια ακόμη φορά θέλω να ευχαριστήσω όσους συνεργάστηκαν για αυτή την προσπάθεια και για αυτό το αποτέλεσμα. Να ευχηθώ κάθε επιτυχία στους καθηγητές και του ΤΕΙ και του Πανεπιστημίου στην λειτουργία των μεταπτυχιακών και πάνω απ' όλα να ευχηθώ στα παιδιά, στους φοιτητές, να έχουν πρόσβαση στη γνώση με χρηματοδότηση που τους δίδεται, έτσι ώστε σε μια δύσκολη συγκυρία που αντιλαμβανόμαστε όλοι τις δυσκολίες που περνάνε και οι γονείς τους αλλά και τα ίδια τα παιδιά, με πολύ χαμηλό κόστος, προσωπικό οικογενειακό εννοώ, να μπορέσουν να έχουν τέτοια γνώση και τέτοιους τίτλους σπουδών που θα απαντάνε στην αγορά εργασίας. Και πιστέψτε με, αυτά τα μεταπτυχιακά, αυτοί οι επιστήμονες που είναι επιστήμονες του αύριο, του μέλλοντος, βρίσκουν πάρα πολύ εύκολα δουλειά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά.